Εγώ είμαι από τους τυχερούς που βγήκα γύρω στις 11 η ώρα από την Αττική Οδό. Είναι τραγικό, είναι τραγικό. Δεν είναι μονάχα η κοροϊδία που υφίσταται όλος αυτός ο κόσμος. Είναι ότι είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για έναν κόσμο ο οποίος είναι ακόμα εγκλωβισμένος και ίσως να έχει και κάποια προβλήματα υγείας και δεν έχει δυνατότητα, δεν έχει πρόσβαση στα βασικά, δηλαδή στην ανάγκη του να κάνει, στο νερό, στο φαΐ, όλες αυτές τις ώρες, στη θέρμαση, γιατί έχει τελειώσει η βενζίνα από χθες το απόγευμα. Είμαι στην Αττική Οδό, ήμουνα στην Αττική Οδό από τις 10:40 εχθές το πρωί μέχρι σήμερα στις 11 η ώρα, 11 παρά 10 περίπου. Και μας έχουν απεγκλωβίσει σε ένα ποσοστό περίπου στο 50%. Είναι δηλαδή ακόμα αυτοκίνητα, αμάξια, λεωφορεία εγκλωβισμένα. Ο κόσμος ο οποίος ήταν εγκλωβισμένος ήταν από την έξοδο Κάτζα μέχρι τη λεωφόρο Ηρακλείου, από την έξοδο 18 μέχρι την έξοδο 9. Εγώ ήμουν στην Ελευσίνα και φυσικά στα δύο ρεύματα. Όλος αυτός ο δρόμος ήταν γεμάτο αυτοκίνητα. Φορτηγά, πούλμαν, λεωφορεία, γεμάτο κόσμο. Μιλάμε για χιλιάδες εγκλωβισμένους και στα δύο ρεύματα. Και όλος αυτός ο κόσμος δεν είχε πρόσβαση στα βασικά είδη.